Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα θα γίνει πανικός. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Πριν 10 λεπτά και ξύπνησα, άνοιξε το μάτι μου σιγά σιγά και είμαι έτοιμος να φάω πρωινό. No, η ώρα είναι γύρω στις 10 και αρχίζω και βάζω για το πρόγραμμά μου σε μια σειρά. Και αυτό λέει τα εξής. Λέει πρωινό, θα ολοκληρώσω το edit του σημερινού vlog, θα ξεκινήσω να ανεβάζω, μετά θα πάω στο ταχυδρομείο και διάβασμα στο ενδιάμεσο. Και όλα τα υπόλοιπα τα βλέπω στην πορεία. Δημήτρη, καιρό είχα να το ρωτήσω. Τα συνεχίζετε, τα πλένετε τα δόντια σας έτσι όπως σας έχω δείξει? Είδατε το βίντεο, σας άρεσε και μετά συνεχίσατε πάλι να τα πλένετε ή όχι όπως τα πλένετε πριν? Αυτή τη φορά χώρασα και καρύδια για να τα προσθέσω στο γιαούρτι μου, γιατί είναι καταπληκτικά και απίστευτα υγιεινά. Ομά, ομά όμως. Οι ζέστες έχουν ξεκινήσει για τα καλά και ο μόνος λόγος που φοράω μπλούζα είναι επειδή κάνω βίντεο. Πραγματικά, όταν δεν κάνω βίντεο είμαι γυμνός στο σπίτι. Δεν παλεύεται διαφορετικά, πραγματικά δεν παλεύεται. Καταραμένη πόλη. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να τελειώσω τις τελευταίες λεπτομέρειες και να ξεκινήσω το render να φτιάχνω το βίντεο. Αυτό το render παίρνει κάπου στα 3 τέταρτα με 1 ώρα και φανταστείτε, έχω και τούμπανο PC. Αρχή, και το περιμένω. Επιτέλους, όταν θα βάλω τον ανεβό θα πάω στο ταχυδρομείο. Βιάζομαι! Έχω διάβασμα! Βοηθήστε με! Εδώ με περιμένουν ακόμη. Πραγματικά αισθάνομαι σαν να είμαι Βασίλης. Θα φορτωθώ τώρα και φεύγω κατευθείαν για το ταχυδρομείο. Θα αφήσω την κάμερα εδώ γιατί, όπως σας είπα, εκεί γίνεται πανικός και δεν μπορώ να την πάρω μαζί μου. Και θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, παιδιά, γύρισα. Η ώρα δεν περνάει, απλά πετάει. Ήμουνα 45 λεπτά στο ταχυδρομείο μέχρι να κολλήσω τα γραμματόσημα 1-1-1-1 και να τα στείλω. Και μετά πέρασα άλλη μισή ώρα για να σας στείλω κάθε έναν από εσάς την επιβεβαίωση ότι έστειλα το βραχιολάκι του. Να ξέρετε, αν δεν πάρετε μήνυμα ότι έχει σταλεί το βραχιολάκι, τότε δεν το έχω στείλει ακόμα. Οπότε, επίσης να σας πω για ποιο λόγο μαζεύω όλες τις παραγγελίες στο Panos Dent Official. Διότι όταν εγώ σας ψάχνω για να σας βρω, για να σας στείλω την επιβεβαίωση, θέλω να είναι σε μία σελίδα. Γιατί τώρα έψαχνα στο mail μου, έψαχνα στο Snapchat, έψαχνα σε όλα τα προφίλ, στο κανονικό, στο ταξίας, στα πάντα. Οπότε θέλω να είναι σε ένα χώρο νοικοκυρεμένο, γιατί λυπηθείτε με. Δεν θέλετε να χάνω 2 ώρες για να σας στείλω ένα μήνυμα? Δεν το θέλετε. Ωραία. Το βίντεο έχει ανέβει τώρα. Θα κάνω κάτι τροποποιήσεις και στις 2 η ώρα θα είναι έτοιμο. Κάνω ένα καφέ γιατί ακόμα δεν ήπια. Α, παιδιά, λοιπόν, δεν παίζει να ήμουν άλλη φορά πιο ενθουσιασμένος και πιο ανυπόμονος για το πότε θα δείτε αυτό το βίντεο. Είναι ακόμα 2 η ώρα και πραγματικά ανυπομονώ, ανυπομονώ να το δείτε. Ανυπομονώ. Γι' αυτό δεν έχω ανοίξει ακόμα και σελίδα από το βιβλίο. Αλλά θα κάτσω, το υπόσχομαι, θα κάτσω τώρα για διάβασμα. Θα κάνω ένα πολύ κλασικό σύστημα διαβάσματος. Πρώτον, απενεργοποιώ το WiFi, τέλος WiFi. Και δεύτερον, βάζω ξυπνητήρι στα 40 λεπτά. Έστω να διαβάσω 40 καλά λεπτά. Και μετά να πάω να δω τα μηνύματά σας. Μόνο έτσι γίνεται το διάβασμα. Μόνο έτσι. Ναι, επιτέλους τα κατάφερα και διάβασα τουλάχιστον. Okay. Και τώρα θα πάω για καφέ στο φίλο μου τον Κώστα και τη Μαρία με την Κωνσταντίνα. Αλλά έχω δει ότι γίνεται πανικούλης. Πραγματικά σας άρεσαν πάρα πολύ τα t-shirt και ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, δούλευα 5-6 μέρες για να φτιάξω αυτό το design και χαίρομαι πραγματικά που σας άρεσε. Και επίσης και να σας πω κάτι άλλο, τα έχω έτοιμα εδώ και 4-5 μέρες τα μπλουζάκια και δεν τα φοράω. Είναι τόσο τέλεια, ήθελα να τα φοράω κάθε μέρα και δεν τα φορούσα γιατί δεν μπορούσα ούτε σε vlog να τα δείξω, ούτε σε φωτογραφία, ούτε σε snap, ούτε σε τίποτα. Δεν ήθελα να χαλάσω την έκπληξη. Α, κάτι ακόμα παιδιά. Είδα ένα comment που μου έγραφε πάνω χωρίς παρεξήγηση, δεν είναι πολύ νωρίς να βγάζεις μπλουζάκια. Και θα απαντήσω σε αυτόν και σε οποιοδήποτε άλλο που ίσως το σκέφτεται. Ήθελα να βγάλω μπλουζάκια. Από τη στιγμή, αν θέλετε εσείς να τα αγοράσετε ή όχι, δεν σας υποχρεώνω και το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Αν πιστεύετε ότι είμαι μικρός και δεν αξίζει να φοράω το μπλουζάκι μου ή οτιδήποτε άλλο, δεν θέλετε να με στηρίξετε, μην το κάνετε παιδιά. Αυτό. Συνεχίστε μόνο απλά να βλέπετε τα βίντεο μου και να μου αφήνετε τα σχόλιά σας. Αυτό. Αλλά φυσικά όλοι όσοι θα θελήσουν να αγοράσουν μπλουζάκια θα είναι... θα τους αγαπάω λίγο παραπάνω.
Λοιπόν, ξεκινήσαμε και μας περιμένουν. Κώστα! Εσπρέσο σκέτο, ε! Το καλύτερο εσπρέσο! Μια μέρα θα τον παρατήσω για να φύγω στο βουνό. Και τα χόρτα, ειδικά μου. Δεν ξεδεύω. Τη Μαρία, μια κούκλα σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι πέρα από τις μπλούζες και τα βραχιολάκια έχουμε ένα καινούριο προϊόν στην ομάδα. Με συνεργασία εδώ με τον Κώστα έχουμε τις ολοκένουργιες sugar free τσίχλες Panos Dentim Ice. Την τρώσκια από κοιτάς στο χαμόγελο του Πάνου, το φωτεινό. Δεχόμαστε παραγγελίες τώρα σε τιμή μόνο 1 ευρώ. Dentim Ice. Έλα και εσύ στην ομάδα. Γεια σας παιδιά. Τσάω, bye. Εμείς καλή παρέα, περνάει η ώρα, έχει πάει ήδη 6. Και πρέπει να ετοιμαστώ σιγά σιγά για το Omegle Meetup που θα κάνουμε. Ναι. Λοιπόν παιδιά, επέστρεψα σπίτι. Και όπως σας είπα, η ώρα έχει περάσει. Λοιπόν, για να καταλάβετε λίγο, γιατί μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα για τις μπλούζες, χαίρομαι πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Ειλικρινά, παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ. Απλά όταν δείτε αυτό το vlog, θα καταλάβετε τι έκανα όλη μέρα και δεν μπορούσα να απαντήσω γρήγορα στα σχόλιά σας. Τώρα πρέπει να διαβάσω, γιατί έχω σοβαρή εξεταστική. Τώρα πρέπει να κάτσω. Και επίσης, πρέπει να σας ανακοινώσω ότι σήμερα θα είναι μαζί μου και ο Mr. Ράμπα για το Omegle Meetup, το οποίο φυσικά θα καταγράψω και κάποια στιγμή θα βγάλω ένα βίντεο. Ναι, αυτό. Οπότε τώρα θα κάτσω να διαβάσω περιμένοντας το Mr. Ράμπα. Και τα υπόλοιπα συνέχεια. Λοιπόν, επειδή μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για τα μπλουζάκια, θέλω να σας πω ότι ακόμα δεν είμαι οργανωμένος, γιατί ακόμα δεν τα έχω φτιάξει τα μπλουζάκια. Το μόνο που θέλω από εσάς είναι να μου στείλετε μηνύματα ενδιαφέροντος ότι ενδιαφέρεστε, για να μπορέσω να σημειώσω τα ονόματά σας και να αρχίζω σιγά σιγά να φτιάχνω μια λίστα με άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για τα μπλουζάκια, για να μπορέσω να κάνω και μια αντίστοιχη παραγγελία. Εγώ θα προσπαθήσω να οργανωθώ, να σας δείξω τα μεγέθη και όλα αυτά. Απλά θέλω λίγο υπομονή και λίγο κατανόηση από εσάς. Χαίρομαι υπερβολικά πολύ που έχετε ενθουσιαστεί για τα μπλουζάκια. Να το ξέρετε, χαίρομαι υπερβολικά πολύ. Αλλά ακόμα δεν είμαι 100% οργανωμένος. Αυτό. Λοιπόν, η ώρα είναι 8.30 και τώρα ήρθε και ο Γιώργος. Hello. Και πριν ξεκινήσουμε, πριν καθίσουμε, τα έχω ετοιμάσει όλα. Είπαμε, ζήτησε ο Γιώργος να του βγάλω κάποιες τέλειες φωτογραφίες για την καινούργια του, για το καινούργιο του μπλουζάκι. Για να το καμαρώσετε σε όλο του το εύρος. Οπότε ας ξεκινήσουμε, θα το προλάβουμε. Okay. Έλα, βγάλουμε για την καθιερωμένη selfie τώρα. Ναι, εννοείται. Στο προφίλ σου, για να μας δει και λίγο στον κόσμο. Ναι, και ξεκινάμε. Τώρα δεν έχουμε ξεκινήσει, κάνουμε προετοιμασίες. Κάνουμε προετοιμασίες με άσχετους και ήδη αναγνώρισαν τον Mr. Ράμπα. Τρέλα. Τρέλα. Έτσι, να μου έχεις 50.000 subs. Λοιπόν, ας δούμε τι θα δούμε. Οπότε σε αυτό το vlog μπορείτε να δείτε λίγο τον εαυτό σας, λίγο, αλλά θα υπάρχει ξεχωριστό βίντεο με τις αντιδράσεις σας και τις δικές μας από το Omegle. Οπότε μην απαγοητεύεστε αν δείτε τον εαυτό σας εδώ. Να το ξεκαθαρίσουμε. Vlog. Βλογκάρουμε. Βλογκάρουμε σήμερα, οργάνωση. Να χορεύεις δυνατά. Πα, το πλυντήριο Γκάμπριελ τελικά. Γκάμπριελ μάλλον θα κερδίσει το πλυντήριο. Ανταγωνίζεσαι με τον Κώστα. Καλυρώνουμε ένα πλυντήριο. Κύριος Ζανούση. Boss. Παιδιά, κάτι πήγε πολύ στραβά. Κατά διάρκεια το chat, κατά λάθος, αποσυνδέθηκε ο σκληρός μου δίσκος με αποτέλεσμα όλο το αρχείο να είναι corrupted και να μην μπορέσω να φτιάξω βίντεο. Διαγράφτηκαν όλα με λίγα λόγια. Ο Mr. Ράμπα έχει θυμώσει μαζί μου. Αποχωρώ. Ναι. Χαρήκαμε που σας είδαμε. Ήταν πραγματικά τέλειο. Οι αντιδράσεις ήταν καταπληκτικές. Και είχαμε την ευκαιρία και να σας μιλήσουμε και οι δύο. Επιτέλους. Δυστυχώς δεν θα δείτε τι είπαμε, αλλά εσείς που τα είπαμε θα ξέρετε ότι τα είπαμε. Και θα κάνουμε σίγουρα και άλλη φορά κι άλλο.
Επομένως μην ανησυχείτε, το επόμενο θα είναι corrupted, κύριε. Ναι, το επόμενο θα το φροντίσω να μην είναι corrupted. Κανόνως είναι σε δύο την επόμενη. Φιλιά, τώρα τα πά. Τσαο, καληνύχτα. Ξέρετε κάτι, παιδιά, ίσως είναι και καλό που δεν αποθηκεύτηκε αυτό το Omegle Meetup. Γιατί κάποια πράγματα ίσως είναι καλό να μένουν μόνο σε αναμνήσεις μας και όχι στο βίντεο. Οπότε χαίρομαι για τις συζητήσεις που κάναμε, γιατί ξέρω ότι θα σας μείνουν αξέχαστες εδώ μέσα, στη μνήμη σας. Και αυτό νομίζω μετράει. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με εμάς. Περάσαμε υπέροχα. Τώρα, εγώ θα ξεκινήσω edit αυτού εδώ το vlog για να το έχετε αύριο έτοιμο. Λοιπόν, παιδιά, η ερώτηση αυτού του vlog είναι λίγο σημαντική και θα ήθελα να την απαντήσετε όλοι αν μπορέσετε. Τι είναι αυτό που σας τραβάει στο YouTube? Γιατί δηλαδή παρακολουθείτε περισσότερο YouTube και λιγότερο τηλεόραση, υποθέτω. Αυτά. Πατήστε like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε ή πατήστε φυσικά επειδή με βοηθάει. Αφήστε τα σχόλιά σας και κάντε εγγραφή όσοι δεν έχετε κάνει για να μεγαλώσουμε την παρέα, την Banos Den Team. Φυσικά αυτά και εμείς, παιδιά, τα λέμε στο επόμενο vlog.